Αύριο θα γυρίσω. Αύριο. Χρειαζόμαστε. Τρέχει το ρεπορτάζ. Δεν θέλει να κάτσει άλλο ο Μιχάλης Θεοδωρίδης. Λέει, παιδιά, τελειώνουμε εδώ πέρα. Εκεί συνήθως έχει και κακοκαιρίες τώρα. Έλεγε ο Μιχάλης προχθές. Φύσαγε κιόλας κάθε μέρα εκεί που ήσουν ο Μιχάλης. Έρχεται ένας τυφώνας, νομίζω φτάνει στην Κούβα και μετά θα έρθει εδώ. Οπότε πρέπει να φύγουμε. Και άλλο τυφώνας. Ήρθε ο μεγάλος ο Τραμπ, τώρα θα έρθει και μικρότερη από πίσω. Ναι, λοιπόν, θα γίνει μια ενημέρωση αύριο για τα σχέδια του επιτελείου. Θα σχηματιστεί πλέον το επιτελείο για το οποίο, όπως είπαμε, θα συναντηθεί με το επιτελείο του κ. Μπάιντεν για να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Ούτως ώστε να γίνει μια μεταβάση της εξουσίας χωρίς κανένα πρόβλημα. Αλλά φαίνεται ότι σήμερα για σας, Πέμπτη δηλαδή, θα δώσουν κάποιες πληροφορίες για το από εδώ και πέρα. Και κυρίως για τις θέσεις κλειδιά που πρέπει να αποφασιστούν αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί να μάθουμε και σήμερα λες ονόματα, Μιχάλη. Μπορεί να μάθουμε. Τώρα το βράδυ παίζει πολύ το όνομα του Μάρκο Ρούπιο που, έχει αναφερθεί το όνομα του για υπουργός εξωτερικών. Ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους, λέει δεν μπορώ να σας πω οτιδήποτε, ούτε αν το συζήτησα ή όχι με τον εκλεγμένο πρόεδρο. Εντάξει, όλοι αυτοί είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Αλλά πριν πάμε στα υπόλοιπα, έχουμε μια είδηση απόψε πολύ πολύ σημαντική. Ο ειδικός εισαγγελέας, ο Τζακ Σμιθ, αυτός που κυνήγησε τον πρόεδρο Τραμπ για διάφορες δικαστικές υποθέσεις, αναζητεί πλέον τρόπους για να τερματιστούν οι διώξεις εναντίον του εκλεγμένου πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Θυμίζω ξανά, τον κυνήγησε τα τελευταία χρόνια με στόχο να το φυλακίσει, ιδιαίτερα για την υπόθεση της 6ης Ιανουαρίου του 2021. Συσβολή στο Καπιτόλιο. Ναι, αυτή ήταν η πρώτη υπόθεση με την οποία ασχολήθηκε ο κύριος Σμιθ. Και η κατηγορία για συνωμοσία και για την ανατροπή των εκλογών του 2020. Και η άλλη κατηγορία που είναι επίσης πολύ, πολύ σημαντική είναι η κλοπή απόρρη των εγγράφων του κράτους που τιμωρείται με πολυετή φυλάκιση, όπως ξέρετε. Ίσως έχετε ακούσει. Τελειώνουν αυτά. Είναι η πολιτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Biden να απαγορεύει τη δίωξη ενός εν ενεργεία προέδρου. Μάλιστα. Από τη στιγμή που έχει εκλεγεί, συνάδελφοι, και θα ορκιστεί επίσημα στις 25 Ιανουαρίου, όλα μπαίνουν στη θέση του. Πρέπει να κλείσουν οι υποθέσεις. Μάλιστα. Αυτό καταλαβαίνουμε. Βλέπετε. Εδώ η δικαιοσύνη δεν ξέρω αν είναι τυφλή ή όχι, αλλά βρίσκουν τον τρόπο έτσι να τα κουκουλώνουν όλα. Να σβήνουν όλα αυτά και να προχωράει ο πρόεδρος χωρίς σκιές γύρω-γύρω. Τον αποδίδουν στην κοινωνία. Τώρα σου λένε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Βέβαια. Λοιπόν, πάντως, Μιχάλη, έλεγε το πρωί ότι πριν καλά-καλά γιορτάσει τη νύχτα του, έπιασε δουλειά. Τα τηλεφωνήματα που έκανε τα πρώτα δεν ήταν μόνο για να πει ένα ευχαριστώ, να ξανακούσει ένα φίλο. Ήταν σημαντικά τηλεφωνήματα για μεγάλα ανοιχτά προβλήματα στη δική μας περιοχή. Ναι, και στη δική μας περιοχή. Θα σας πω με ποιους μίλησε. Θέλω να κάνω μια μικρή διόρθωση. Ο Ερντογάν δεν ήταν ο δεύτερος. Ναι. Ήταν στην πρώτη δεκάδα όμως. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Μια χαρά. Δεν αλλάζει τίποτα. Αν και τα μέσα ενημέρωσης, Μιχάλη, όπως θα δεις σε λίγο. Ναι. Τον περιποιούνται τον Ερντογάν και του λένε «Σε έλεγε ανόητο, πήγε να καταστρέψει την οικονομία μας και εσύ το λες φίλο μας». Ναι. Έχουμε τέτοια, σε λίγο θα τα δεις με τον Μανώλη Κωστίδη, αυτά δεν ακούμε περισσότερα. Ναι. Θα τα δεις τώρα. Μανώλης, οπωσδήποτε. Ναι. Κοίταξε, είχαν σαχωθεί πολλές φορές. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να τα λέμε και να ξαναλέμε. Έτσι, διότι ο Τραμπ του ακύρωσε την πώληση των F-35. Και όχι μόνο αυτό, αλλά του πήρε και την προκαταβολή, ξέρετε. Βέβαια, και τα λεφτά ήταν πολλά, ήταν δισεκατομμύρια. Έτσι είναι. Έδωσε προκαταβολή, τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια σίγουρα. Δεν έχω αμφιβολία. Και επίσης οι κυρώσεις είναι μέχρι σήμερα. Στέκουν οι κυρώσεις στην τουρκική πολεμική βιομηχανία. Λοιπόν, το πρώτο τηλεφώνημα ήταν βέβαια στον καλύτερο του φίλο, τον Νετανιάχου. Ήταν ο πρώτος που δέχτηκε τηλεφώνημα και στη συνέχεια ακολούθησε ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας. Να πούμε δύο πράγματα για τον Νετανιάχου. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι είχαν μια πολύ κακή σχέση, παρά το γεγονός ότι ήταν φίλοι
και νεαροί στη Νέα Υόρκη έβγαιναν μαζί και έκαναν αυτά τα διάφορα που κατηγορείται ο εκλεγμένος πρόεδρος κλπ. Ήταν πολύ στενοί φίλοι. Όταν έγινε πρόεδρος, επειδή είναι και οι δύο ξεροκέφαλοι και ο Τραμπ ήθελε να... Ναι, μεν να κάνει μερικά πράγματα που του λέει ο Νετανιάχου, αλλά να φαίνεται ότι τα δίνει εντολή αυτός. Και έτσι είχαν τσακωθεί. Mm-hmm. Οι σχέσεις τους τώρα είναι καλύτερες παρά ποτέ. Συζήτησαν κυρίως το θέμα του Ιράν. Έτσι. Τι θα γίνει με το Ιράν. Αναφέρεται ότι συζήτησαν την απειλή του Ιράν, αλλά να θυμηθεί, σας θυμίσω ένα πράγμα. Όταν έγινε η απόπειρα δολοφονίας εναντίον του κυρίου Τραμπ, είπε η κυβέρνηση του Biden ότι υπάρχει σχέδιο από το Ιράν. Θυμάστε? Αυτά δεν τα ξεχνά σίγουρα ο Τραμπ, έτσι. Δεν ξεχνάει τίποτε. Αλλά πάση περιπτώσει, με τον Τριτό συζήτησαν, διότι έχουν και εμπορικές συμφωνίες μαζί με το Μεξικό, μεγάλες εμπορικές συμφωνίες. Ο κύριος Τραμπ θέλει με το Μεξικό να συγκρουστεί για το θέμα το μεταναστευτικό. Θέλει να την αλλάξει την εμπορική συμφωνία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Οπότε με το καλημέρα υπάρχουν προβλήματα και ο Τριτό μίλησε για αυτή την εμπορική συμφωνία και μίλησαν και για τους τρόπους που θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια και του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό αφορά και την τρομοκρατία και διάφορα άλλα θέματα. Μίλησε με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, που δεν είχε ανακοινωθεί μέχρι τώρα, με τον Μπιν Σαλμάν. Είναι έκανε φίλοι, ένα μεγάλο κύκλο, Μιχάλη, μέσα σε μια μέρα δηλαδή όλα αυτά, έτσι. Ναι, βεβαίως. Πολύ μεγάλο κύκλο. Λοιπόν, σας είπα για τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, ο οποίος μάλιστα είπε ότι είχε μια υπέροχη συνομιλία με τον αγαπημένο του φίλο. Εντάξει, όλοι οι φίλοι είναι. Μίλησε με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Εντάξει. Και μίλησε με ποιον άλλον, τον οποίο ανέφερε συχνά στις προεκλογές του ομιλίες, τον πρωθυπουργό της Ουκαρίας. Έτσι. Τον Όρμαν. Ο οποίος φιλοξενεί μια σύνοδο σήμερα. Ο οποίος, η ιστορία είναι περίεργη, όντως. Έχει τους 27. Είναι αφεντικό ίδιος. Ναι. Ναι. Λοιπόν, βεβαίως ο συγκεκριμένος θα είναι από τους πρώτους που θα προσκληθούν στον εκπαιδευτικό. Βέβαια. Ναι. Να μην σας πω ότι μπορεί να είναι και ο πρώτος. Μπορεί να είναι και ο πρώτος, λες, ε. Όσο και θα σας κάνει εντύπωση, του έχει μια πολύ μεγάλη συμπάθεια ο κύριος Τραμπ και στις προεκλογικές του ομιλίες τον ανέφερε συχνά. Όταν έλεγε ότι με αναγνωρίζουν οι πιο σημαντικοί ηγέτες και του κόσμου, το έχει πει. Όρμπαν λέει. Μεγάλοι ηγέτες λέμε αναγνωρίζουν όπως Όρμπαν. Ναι. Γι' αυτό και ο Όρμπαν εχθές μίλησε για μια καινούργια χρυσή εποχή. Στις σχέσεις. Σχέσεις μεταξύ μας. Βεβαίως. Σωστά. Ναι. Περιμένει πολλά. Εντάξει. Εικάζουμε λοιπόν ότι θα ξεκινήσει αύριο με τους αυτούς τους ηγέτες που θεωρεί καθαρούς δεξιούς στην Ευρώπη, τη Μελώνη και διάφορους άλλους. Και θα συνεχίσει. Εμείς είμαστε καμιά λίστα, Μιχάλη? Εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε λίστα, ναι. Είμαστε, λες, έτσι. Μάλιστα. Για να δούμε. Ναι. Καλώς, Μιχάλη μου. Αυτά είχαμε να πούμε. Καλημερίζουμε. Τώρα από εδώ και πέρα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ, έτσι κι αλλιώς. Και θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ευχαριστούμε, Μιχάλη, για την ώρα. Να επιλέξει. Θα ακούσουμε τον Μανώλη τώρα. Θα ακούσει τον Μανώλη, βεβαίως, γιατί είχε εκεί ωραίο ρεπορτάζ.